τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή. Η Δέσποινα Βανδύ έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και ικανοποίησε με το παραπάνω το κοινό της Κρήτης. Στην Κρήτη αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί βέβαια, ότι αν διάλεγα ένα τόπο να ζήσω, ναι, αν μου λέγανε από ποιο μέρος της Ελλάδας ίσως θα ήθελες να είσαι, θα έλεγα ότι θα ήθελα να είμαι από την Κρήτη. Στο στάδιο του Ηρακλείου και εκείνη συνεπής στο ραντεβού της τραγούδησε μαζί τους για περισσότερες από 3 ώρες. Μου αρέσει η ιδιοσυγκρασία τους, μου αρέσει η Ηρακή πάρα πολύ. Μ' αρέσει πώς μυρίζει αυτός ο τόπος και γενικά αναπνέεις πολύ Ελλάδα όταν είσαι εδώ κάτω. Η μοναδική της φωνή, οι εντυπωσιακές χορογραφίες και η διάθεση του κόσμου δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα βράδυ ξεχωριστό. Για τα γενέθλια της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Άμα ο τρόπος το είπε και δίνω τίποτα. Δεν κερδίζω τίποτα. Ένα μην πρώτο, δεν λέω. Είμαι 28. Όχι, δεν είναι 20, είμαι. Ποιος είναι 33. Η Δέσποινα Βανδύ τραγούδησε παλιές και νέες επιτυχίες της, τραγούδια του μοναδικού Φίβου, αλλά και αγαπημένες μελωδίες ξένων τραγουδιστών. Τα γενέθλιά της δεν γιορτάστηκαν όμως μόνο επί σκηνής. Οι συνεργάτες της ετοίμασαν ένα πάρτι έκπληξη στο Πόρτο Ελούντα και εκείνη το γλέντισε με την ψυχή της. Κρητικό συρτό ή πιερακή και δοκίμασε τις ικανότητές της στον Πεντοζάλη. Επόμενος σταθμός της στα Τρίκαλα. Εκεί θα βρεθεί την Τετάρτη.